Πιστεύουμε πως τα αιτήματά μας έχουν δικαιωθεί ήδη στην πράξη. Έχουν αποδεχθεί ως αναγκαία και απολύτως λογικά, απολύτως ρεαλιστικά. Γιατί? Για τους εξής λόγους. Γιατί μας στηρίζει μεγάλη πλειοψηφία του λαού των οικογενειών μας. Και να μην το έκαναν δηλαδή, αυτά που λέμε τα καταλαβαίνουν όλοι γιατί εκφράζουν την καθημερινή πραγματικότητα όλων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι προχωράμε κοινά μαθητές, γονείς και παιδευτικοί. Δεν είναι τυχαία η στήριξη από φοιτητές, από εργαζόμενους και συνολικά από το λαό. Υπάρχει γενική παράδοχη πως έχουμε δίκιο. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει πως καθημερινά κλείνουν εκατοντάδες σχολεία λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε όλη τη χώρα. Ακριβώς γιατί δεν υλοποιεί τα αιτήματά μας. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Σχολεία στην Αττική, όπου η κατάληψη των μαθητών δέχτηκε καταστολή και μόλις άνοιξαν, έκλεισαν πάλι από κορονοϊό. Όπως σε περιοχές του δυτικού ή βόρειου τομέα της Αττικής. Τμήματα της Θεσσαλονίκης που κάνουν μάθημα 39 μαθητές σε 40 τετραγωνικά και προφανώς υπήρξε κρούσμα και παραμένουν κλειστά. Όσο δεν υλοποιούνται τα αιτήματά μας, η σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές θα διακόπτεται κάθε τρεις και λίγο. Και ας αφήσει η κυβέρνηση κάτι αηδίες που δεν τις πιστεύει άνθρωπος, πως θα είναι καταλήψεις που μένουν πίσω στα παιδιά στα μαθήματά τους. Ακόμα, γιατί έχουμε αποδείξει με χίλιους δυο τρόπους κάτι που ενοχλεί την κυβέρνηση, γι' αυτό μας ρίχνει λάσπη. Πως είναι επιλογή της να θεωρεί κόστος ό,τι ζητάνε οι μαθητές. Επέλεξε να μην υπολογίσει την υγεία τη δικιά μας, των γονιών μας, των καθηγητών μας ως απόλυτη προτεραιότητα. Ξέρει όμως να μοιράζει δεξιά και αριστερά τα χρήματα των οικογενειών μας σε πολεμικό εξοπλισμό, σε μεγάλο καρχαρίες, στους εφοπλιστές και τους βιομήχανους. Τέλος, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός πως η κυβέρνηση αναγκάστηκε κάτω από την πίεση των αγώνων μας να καλύψει πιο γρήγορα κάποια κενά καθηγητών σε σχέση με πέρσι. Αναγκάστηκαν κάποιοι δήμοι και περιφέρειες να σκύψουν πάνω από τα ζητήματα μετακίνησης. Αναγκάστηκαν διευθύνσεις σχολείων να προμηθεύσουν τα σχολεία με απαραίτητα αναλώσιμα, π.χ. αντισηπτικά. Φυσικά, ό,τι έχει γίνει είναι μακριά από τις ανάγκες μας, αλλά είναι απόδειξη πως έχουμε δίκιο που φωνάζουμε. Φυσικά, ταυτόχρονα γίνονται και ανορθόδοξα πράγματα, όπως για παράδειγμα εν μέσω πανδημίας, συγχώνευση τμήματων, όπως κατήγγειλαν την Παρασκευή μαθητές από το 13ο Γυμνάσιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για όλα αυτά, θέλουμε να δηλώσουμε πως αισθανόμαστε ήδη νικητές.